ξανά στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι στα αλήθεια συμβαίνει γύρω από την ημερομηνία των εκλογών. Αν μπορεί κανείς να ξέρει στα σίγουρα, Μανώλη. Νομίζω ο Τούρκος πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πάει στις εκλογές το Μάιο, το αργότερο ίσως τον Ιούνιο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας της οικονομίας. Αυτή η οικονομία θα χρειαστεί πολλά χρήματα για να μπορέσει να αντέξει το επόμενο διάστημα, για να υποστηρίξει τους σεισμοπαθείς. Καταρχάς, όταν ακούμε τον Τούρκο πρόεδρο να τάζει 40.000 κατοικίες σε μια πόλη, 44.000 στην άλλη πόλη. Εντός του Μαρτίου θα ξεκινήσει οι κατασκευές, θα μπουν οι μπουλντόζες. Προφανώς τρέχει μια οικονομία τώρα για να προλάβει ενδεχομένως και τις εκλογές του Μαΐου. Από την άλλη, βλέπουμε και ότι ο αντιπολίτευση καταλήγει εκεί, καθώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών, να αναβάλει για ένα χρόνο. Εκεί θα υπάρχει λαϊκή οργή που μπορεί να γίνει το φαινόμενο της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι όπως είχε γίνει με τον Ιμάμογλου. Ακυρώθηκαν οι εκλογές, μετά τα πράγματα γίναν χειρότερα. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, εγώ προσωπικά δεν βλέπω να παίρνω άδεια τον Μάιο, γιατί 14 Μαΐου είναι η πιθανότερη ημερομηνία των εκλογών. Μαζί σου, αυτό καταλαβαίνουμε. Μαζί σου θα είμαστε, Μανώλη. Την υγεία μας να έχουμε και όλα να πάνε καλά, γιατί βλέπεις με το σεισμό το τι προκύπτει κάθε μέρα, δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι. Από την άλλη όμως, σίγουρα οριστική απόφαση θα ληφθεί από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στις αρχές του Μαρτίου. Αυτό μας δίνει και αξιωματούχοι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Εκεί θα φανεί και η ακτινογραφία της κατάστασης, της μετασεισμικής δόνησης, της πολιτικής βεβαίως μετασεισμικής δόνησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.